Το ΚΚΕ δεν ψήφισε την, δεν ψηφίζει την τροπολογία αυτή, κυρία Κομνηνάκα, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν ψήφισε. Εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση και δεν ξέρω αν είναι ευρέως γνωστό. Το είχαμε πει εδώ στην εκπομπή όταν ήταν σε εξέλιξη το συνέδριο του 21ου συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είχε δώσει κάποια στοιχεία τα οποία ήταν εντυπωσιακά. Το 42,6% αντιπροσώπων στο συνέδριο ήταν πλήρως εμβολιασμένο. Το 50,7% είχε κάνει την πρώτη δόση. Και ένα υπόλοιπο 7,1% για να φτάσουμε στο 100% είχε προγραμματίσει την πρώτη δόση ή είχε νοσήσει. Δηλαδή έκανε ένα συνέδριο το οποίο ήταν 100% ουσιαστικά εμβολιασμένο. Όπως και σε όλες τις διαδικασίες, λέει, και στις διαδηλώσεις που έκανε το ΚΚΕ, τηρούσε τα μέτρα με απόλυτη. Γιατί όμως δεν ψηφίζεται την τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα, μάλλον δίνει, υποχρεώνει υγειονομικούς και εργαζόμενους σε οίκους ευγυρίας και σε μονάδες προστασίας αμαία να είναι και εκείνοι εμβολιασμένοι? Αρχικά, νομίζω και τα στοιχεία που δώσατε και η όλη στάση που έχει κρατήσει το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή επιβεβαιώνει και θεωρούμε δεδομένο ότι το ΚΚΕ θεωρεί τα εμβόλια κατάκτηση της ανθρωπότητας και της επιστήμης, είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικά προφανώς στη μείωση και την εξάλληψη των λοιμωδών νοσημάτων, και από αυτή την άποψη και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε την εξασφάλιση του έγκαιρου γενικού εμβολιασμού σε όλο τον πληθυσμό με όλα τα ασφαλή εμβόλια στα πλαίσια ενός σύγχρονου κρατικού συστήματος υγείας. Αυτό βέβαια ξέρετε ότι δεν έχει γίνει σε καμία χώρα του κόσμου, έτσι. Το ξέρετε. Ναι, γιατί αυτό, αν θέλετε, είναι και η απάντηση σε ένα πρώτο ερώτημα. Γιατί θέλω να πω ότι στην Κούβα έχει γίνει αυτό. Σε ένα καθεστώς το οποίο είναι ιδεολογικά κοντά σε αυτό το οποίο εσείς προσβαίνετε. Η Κούβα έχει η ίδια φτιάξει πέντε εμβόλια. Δεν έχει εμβολιάσει τον πληθυσμό της όλο όμως. Ούτε εμβολιά και η Κούβα, οι νοσούνται, αυτοί που έχουν νοσήσει όλο το διάστημα αυτό και είναι μετρημένοι στα, είναι κάτω, είναι αριθμοί που εμείς τις βλέπαμε στην πρώτη περίοδο της πανδημίας. Έχει ελέγξει και παντού η Κούβα, βέβαια, έχει αποστολές γιατρών, έχει κάνει πολύ δουλειά. Τώρα, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε για την Κούβα, όχι, δεν είναι Κούβα το θέμα μας. Έφτασε στον πληθυσμό, τον ενημέρωσε, είχε πρόληψη και ήταν... Γιατί δεν ψηφίζεται την τροπολογία, είναι το ερώτημα, λοιπόν, ναι. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι η συζήτηση που άνοιξε τώρα με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών ήταν παντελώς άστοχη, άκερη και επιζήμια, αν θέλετε, για την ουσιαστική πρόληψη του λαού, και επιχειρεί να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης για την κατάσταση που επικρατεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, για τα μέτρα πρόληψης που δεν πάρθηκαν, γιατί για ακόμα μια φορά έχουμε έξαρση των κρουσμάτων λίγο διάστημα μετά από το άνοιγμα χωρίς μέτρα και προστασία του τουρισμού, και γι' αυτό θεωρούμε ότι η υπεύθυνη στάση αυτή που κράτησε το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή είναι πρώτα και κύρια και με το προσωπικό μας παράδειγμα να κρατάμε, να τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας τα οποία εντάσσεται και ο εμβολιασμός προφανώς, όμως να διεκδικούμε και την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, το να τηρούνται μέτρα προστασίας της υγείας στους χώρους εργασίας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν τηρεί η κυβέρνηση, στα σχολεία, στους χώρους εκπαίδευσης, όλα αυτά δηλαδή τα μέτρα που δεν τήρησε η κυβέρνηση δημιούργησαν το εθολογισμό για το φόβο, για την ανασφάλεια στον πληθυσμό. Λοιπόν. Γιατί όταν την ίδια στιγμή καλεί στον πληθυσμό να εμβολιαστεί, όμως τα επίσημα και κυβερνητικά και επιστημονικά χείλη δίνουν συνεχώς αντιφατικά μηνύματα για την ασφάλεια ή όχι των εμβολίων, για το με ποια εμβόλια πρέπει να εμβολιαστεί κάθε πληθυσμιακή ομάδα κλπ. Σε κάθε περίπτωση υπονομεύεις και δεν βοηθάς μάλιστα τον αναπτυχθεί ο εμβολιασμός. Κύριε Κομνηνάκη, ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς για να κλείσουμε την κουβέντα, παρακαλώ. Αν αγαπάτε τόσο πολύ αυτούς, κύριε Ελευθερόγλου, να βάλετε σε μια εκπομπή το ζήτημα της μονιμοποίησης αυτού του κόσμου. Λοιπόν, πάμε. Κυρία Κομνηνάκα. Είμαι υπέρ της μονιμοποίησης αυτών των ανθρώπων. Κυρία Κομνηνάκα, παρακαλώ, ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε την κουβέντα μας, παρακαλώ από εσάς. Ναι. Το πώς εννοεί η κυβέρνηση το να βάλουμε πλάτη στο ζήτημα της πανδημίας έχει αποδειχθεί. Τι θέλει? Να μην κάνει κανένας κριτική για τις δικές της εγκληματικές ευθύνες, να συζητάμε όλοι
για την ατομική ευθύνη του κόσμου, γιατί δεχτήστηκε το τείχος ανοσίας. Γιατί αυτή η κουβέντα ανοίγει όταν κάνουμε σημαία την υποχρεωτικότητα στους εμβολιασμούς και μάλιστα σε έναν κλάδο που έχει πάνω από 75% εμβολιασμένο προσωπικό. Γιατί σήμερα συζητάμε γι' αυτό, αντί να συζητάμε για το ότι έχουμε νέα έξαρση της πανδημίας, για να μην συζητήσουμε για την υποχρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, για το ότι τα νοσοκομεία μετατράπηκαν σε μία νόσου, όχι γιατί δεν εμβολιάζεται το υγειονομικό προσωπικό, γιατί ο κόσμος που ξαναμπαίνει στα νοσοκομεία δεν μπαίνει γιατί είναι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί, μπαίνει γιατί δεν παίρνονται μέτρα στους χώρους δουλειάς, γιατί συνεχίζει το συνωστισμός, γιατί άνοιξε ο τουρισμός χωρίς μέτρα και ελέγχους, γιατί άργησε σοβαρά το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Για παράδειγμα, δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα οι άνθρωποι που είναι στα σπίτια τους και που είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες εκείνοι που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Άλλοι χώροι, όπως οι χώροι προσφύγων κλπ. Άρα, τι η προσπάθεια γίνεται να αναδειχθούν όλα τα άλλα εκτός από την ευθύνη της κυβέρνησης για το πώς διαχειρίζεται την κατάσταση στην υγεία. Λοιπόν. Και βέβαια το ότι, το ότι δίνει ως γιατρικός αυτή την κατάσταση εκ νέου το κλείσιμο νοσοκομείων. Γιατί τι λέει το νέο εσύ που μιλά, για το οποίο μιλάει λοιπόν. Η κυβέρνηση. Παρακαλώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Δεν έχω μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κύριε Ξεδάκη, θα αδίκως κατηγορεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και πλάτη έβαλε λέγοντας ότι θα λογαριαστούμε αργότερα, μη αναδεικνύοντας τις ευθύνες της κυβέρνησης στο προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Και κοινό υπουργό υγείας. Δεν τίνεται για καλό αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ. Να κάνουμε και γενικά τη διάρκεια πολιτική. Κύριε Ξεδάκη, ναι, πες.